Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αφορά το Δήμο Φεστού, καθώς εκεί δημιουργείται ένα κινητό θεματικό πάρκο ιστορίας, με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας του Δήμου βέβαια και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής και με αφορμή βέβαια τη συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Έχουμε αυτό το θεματικό πάρκο ιστορίας στο ψηφιακό μουσείο. Θα μας πει περισσότερα ο δήμαρχος της περιοχής, ο Γρηγόρης Νικολιδάκης. Κύριε Νικολιδάκη, να σας ευχαριστήσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση να έρθω στην εκπομπή σας. Κινητό ψηφιακό μουσείο, δηλαδή. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι στην περιοχή μας υπάρχει μια μεγάλη ιστορική κληρονομιά. Ένα μέρος αυτής της ιστορικής κληρονομιάς είναι και τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, είναι η περίοδος πριν την Επανάσταση 1821 και μετά την Επανάσταση 1821, οι επαναστάσεις οι οποίες υπήρξαν μέχρι την απελευθέρωση της Κρήτης, μέχρι τη μέρα που η Κρήτη έγινε ανεξάρτητο κράτος. Με αυτή τη λογική λοιπόν και με την αιτία ότι δύο πύργοι, οι οποίοι χρησιμοποιηθήκαν σαν προπύργιο την περίοδο των επαναστάσεων, ο πύργος του Ξοπατέρα, ο οποίος βρίσκεται στη Μονή της Οδηγήτριας, και ο πύργος των Κουρμούλιδων, μιας σημαντικής οικογένειας που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση, που βρίσκεται στο χωριό Κουσέ. Τα δύο μνημεία είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και πιστεύω ότι μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω σαν μουσεία. Μας δώσανε την ευκαιρία λοιπόν να ζητήσουμε την ένταξή μας στο πρόγραμμα Ελλάδα 200 χρόνια από την Επανάσταση 1821 και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα φορητό ψηφιακό, ας πούμε ένα φορητό ψηφιακό μουσείο, ας πούμε, που, ναι, έχει να κάνει, που θα έχει να κάνει με δράσεις στην περίοδο της Επανάστασης. Μάλιστα, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε περιοχές του Δήμου σας. Το μουσείο θα φιλοξενηθεί σε περιοχές του Δήμου μας, αλλά και σε περιοχές εκτός Δήμους. Σκοπό μας είναι να πάει σε πολλά σημεία της Κρήτης, αλλά και έξω από την Κρήτη, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε την αξία των ανθρώπων εκείνης της περίοδου και πραγματικά την προσπάθεια που κάνανε για να μπορέσει να απελευθερωθεί η Κρήτη, για να μπορέσει στη συνέχεια να απελευθερωθεί η Ελλάδα και να έχουμε έναν εξάρτητο κράτος. Θα υπάρξουν λοιπόν περιοδικές εκθέσεις και από ό,τι έχω μάθει, μετά θα υπάρξει μια μόνιμη εγκατάσταση στον Δήμο σας. Να περάσουμε λίγο στο πρακτικό σκέλος. Κάποιος ο οποίος θέλει να περιηγηθεί σε αυτό το ψηφιακό μουσείο, ο τρόπος ποιος θα είναι? Θα χρησιμοποιηθούν κάποιες κατασκευές? Πώς θα γίνει? Ακούστε, αυτό το μουσείο θα είναι ένα φορητό βαν. Ωραία. Ένα βανάκι το οποίο θα έχει μέσα, ας πούμε, την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, με κάμερες οι οποίες θα μπορούν να θα μεταδίδουν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα έχουμε βάλει μέσα σχετικά με την Επανάσταση του 1821, σχετικά με τα δρόμενα στην περιοχή μας και με τα μνημεία τα οποία έχουμε στην περιοχή μας από την Επανάσταση 1821. Ο επισκέπτης λοιπόν θα μπορέσει να καθίσει στο σημείο που θα έχουμε βάλει το βαν, θα καθίσει στην καρεκλίτσα του, να μπει μέσα με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία να κάνει την περιήγησή του και να μπορέσει πραγματικά να δει ιστορικά ντοκουμέντα, ιστορικά στοιχεία και με τελευταία λέξη τεχνολογίας να περιηγηθεί εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Πότε ξεκινά αυτή η δράση? Αυτή η δράση αυτή τη στιγμή την έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο προκειμένου να πάρουμε την τελική έγκριση. Έχουμε πάρει την πρώτη έγκριση η οποία λέει ότι ναι, η δράση αυτή είναι μέσα στα στοιχεία και στα ενδιαφέροντα του 200 χρόνια από την Επανάσταση μέχρι σήμερα. Περιμένουμε την τελική έγκριση προκειμένου να προχωρήσει κανονικά αυτή η δράση. Σας ρωτώ, καθώς είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να ξεκινήσει αυτή η δράση και με την έναρξη της τουριστικής σεζόν, θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να καθοδηγήσει αυτό το βαν του ξένους επισκέπτες σε κάποιες περιοχές ιστορικής σημασίας. Ακριβώς. Για το Δήμο σας. Κοιτάξτε, μετά τους εορτασμούς της Ελλάδας 200 χρόνια από την Επανάσταση, εμείς έχουμε σκέψει και μπορούμε αυτό πλέον το βαν
να το εμπλουτίσουμε με όλα τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε μέσα στο Δήμο. Και ξέρετε, πραγματικά είναι τεράστια, τεράστια η αξία των ιστορικών μνημείων που έχουμε. Ο Δήμος ο δικός μας έχει ευρήματα από τη Μινωική περίοδο, από τα χρόνια πριν τη Μινωική περίοδο μέχρι και σήμερα. Έχουμε Βυζαντινά, έχουμε Ρωμαϊκά. Δηλαδή ο Δήμος είναι πλούσιος από όλα αυτά. Σκοπός λοιπόν είναι μετά το πέρας των εκδηλώσεων να μείνει ένα θέμα Ελλάδα 1821-2021, το οποίο θα εμπλουτιστεί στη συνέχεια. Να πω δύο κουβέντες παραπάνω. Μέσα στις δράσεις που έχουμε σκοπό να κάνουμε για τον εορτασμό των 200 χρόνων είναι να αναδείξουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε τη δράση που σε κάθε χωριό που, από το οποίο καταγότανε μια πληθώρα καπεταναίων που είχαμε στην περιοχή μας, του καπτά Μιχάλη Κόρακα, είπαμε τον Κουρμούλιδον, του Ξοπατέρα και πάρα πολλούς, δεν θέλω να τους αναφέρω, είναι αρκετοί. Ναι. Σε κάθε χωριό λοιπόν από το οποίο καταγότανε αυτοί οι καπεταναίοι, ευτυχώς υπάρχουν πολλοί συγγραφείς που έχουν αναδείξει πραγματικά το, μέχρι σήμερα το έργο τους, να κάνουμε ομιλίες, όλα αυτά να τα κάνουμε ένα λεύκομα και ακόμα και το λεύκομα αυτό να περάσουμε ψηφιακά μέσα στο ΒΑΝ. Μάλιστα. Όταν λοιπόν τελειώσουν οι εκδηλώσεις, σκοπός είναι να κρατήσουμε ένα θέμα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, εμπλουτισμένο όπως θα είναι μέχρι το τέλος, και από την άλλη μεριά να δώσουμε και άλλα θέματα, την ιστορία της περιοχής μας από τη Μινωική περίοδο μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Νικολιδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, χαίρομαι που μου δώσατε την ευκαιρία. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο πραγματικά θα μας δώσει όλη τη δυνατότητα να αναδειχθεί η περιοχή μας και να συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις και σε εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να αναδειχθεί η ιστορία του τόπου μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα.